Impossibles, by all the things we need. I know it's been years, and I'm losing all my sense of everything's always. Τούρτα και τα συλλόγια μαζί, έτσι. Μπορεί έχει αυτό. Ε, θα ψάξουμε λίγο. Ε. Θα θέλα να ήμουν δυνατή. Πιο πολύ από ό,τι σ' αγαπώ. Θα μπορούσα να γνωστά αυτό. Happy birthday to you, happy birthday Artemis. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Εσύ τα συνδυάσεις όλα. Τι νοείς? Ένα και αλλαγή χρόνου και... Ε, ναι, κανονικά. Αφού κανονικά είμαι 30 Δεκεμβρίου, αλλά είπα να το κάνω εδώ στο μαγαζί με όλο τον κόσμο, γιατί είναι το φυσικό μου περιβάλλον αυτό. Έχεις οπότε... να κάνει για γενέθλια σε πίστα? Τούρτα πρώτη φορά μου φέρνουν σε πίστα. Πώς ήτανε? Τέλεια, τέλεια. Ήταν έκπληξη, πολύ το περίμενες? Έκπληξη βέβαια. Τι λέει η τούρτα, τι λέει? Χρόνια πολλά, Άρτεμις. Είναι της αρεσκίας σου η σοκολατίνα? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Παιδιά, πρέπει να φύγω όμως, γιατί εμείς πρέπει να τραγουδήσω. Ακούσαμε και κάτι ωραίο. Τι? Τι είναι αυτό, τούρτα απλή ή και βασιλόπιτα? Έχει φλουρί. Μήπως είναι και βασιλόπιτα, δεν ξέρω. Πρέπει να την ψάξω. Δεν ξέρω. Να δοκιμάσεις λίγο. Τώρα! Λίγο, λίγο με το δάχτυλο, κλασική κίνηση. Παιδιά, πρέπει να φύγω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρίξαμε έξω, μετά από τόσο κουραστικό πρόγραμμα στο μαγαζί και σε κλαμπ. Εντάξει, άμα δεν το κάνω τώρα στα γενεθλιά μου. Διασκέδασε με φίλους και συναδέλφους και όσο πάρει. Τόσο, πρωί. Σήμερα μέχρι τις 7 η ώρα. Το απαιτεί το γούρι για την καλή χρονιά. Τι? Το απαιτεί το γούρι αυτό για την καλή χρονιά. Μην το κάνεις πάντοτε στα γενεθλιά σου. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι Θεσσαλονίκη, οπότε ήθελα να περάσω πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό το ξενυχτήσω σήμερα. Είναι τα πρώτα γενέθλια Θεσσαλονίκη, ε! Ακριβώς. Φαντάζομαι θα σου μείνουν στο μυαλό σου. Βέβαια. Είναι και η πρώτη φορά που κάνω πρωτοχρονιά Θεσσαλονίκη. Πες μου ευχές, από πού πήρες για τα γενέθλια? Από φίλους μου, συναδέλφους, πολλούς. Από συγγενείς? Από συγγενείς. Από την Τζούλια! Από την Τζούλια, από την αδερφή μου! Τι σε ευχήθηκε? Πάνω απ' όλα να είμαι γερή και να πηγαίνουν καλά οι δουλειές. Για ποιο τραγουδάει σήμερα? Το ξέρω. Να σου πω, αν γινόταν το 2009 να γίνει μια μεγάλη επιθυμία στην πραγματικότητα, ποια θα ήταν αυτή και τι θα ήθελε? Πάρα πολύ. Κάνει διατροφή! Προσέχτε τη σιλουέτα! Thank you.
Άρτε, εμείς δεν θα συνεχίσουμε. Πες μου, τι θα ήθελες από το 2009. Μια μεγάλη ιστοσυνήμια τι θα ήθελε. Να γίνει πραγματικότητα, αν γινόταν. Ένα μεγάλο έρωτα και πολλά λεφτά. Λοιπόν, και τα πολλά λεφτά εύχομαι να έχεις παίξει έστω το Τζόκερ που έχει jackpot. Ω, δεν έπαιξα. Ούτε το λαχείο που έχει 15 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί να πάω κανένα καζίνο να παίξω καμιά ρουλέτα. Τη ρουλέτα της καρδιάς. Πάντα. Παίζεις τώρα για το καλό, τζόγο. Τώρα μάλλον δεν πάω να παίξω λίγο. Είσαι τυχερή, σε γουρλού. Έτσι. Αν είναι να πάμε μαζί, θα έτσι κερδίσω λένε κι εγώ. Αν κέρδισες το λαχείο, τι θα τα έκανες τα λεφτά. Θα κράταγα τα μισά για μένα και τα υπόλοιπα θα ήθελα να ήμουν σε ένα ελικόπτερο να πετούσα και να τα πέταγα στον κόσμο. Θα γινόσουνε ηρωίδα, θα σε ψήφισαν για πολιτικό μετά. Λες, το έχω. Ποιος μοίρασε λεφτά στον κόσμο ποτέ. Όλο και κάποιος τα μοίρασε, δεν μπορεί. Φαντάζομαι ότι έτσι θα περάσει και η οικονομική κρίση. Αν μη τι άλλο θα συμβάλλει στα ξεφύγη. Θα συμβάλλει στο μη τι άλλο. Με αυτόν τον τρόπο θα συμβάλλει στα ξεπεραστεί το μη τι άλλο. Μακάρι, γιατί εντάξει, είναι δύσκολο καιρό.